Εδώ είναι η διαφορά σας με την κυρία Σιμακοπούλου. Το κάνουμε επίτηδες για τον. Όταν λοιπόν. Επίτηδες το κάνετε, γιατί το λέτε. Το κάνουμε για να ταλαιπωρήσουμε τους ψηφίδες. Είναι νόμος που ξέρετε τι κάνετε. Πρώτον, το ταλαιπωρείτε τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι εκεί το, μέσα από όλη την πολιτική σας. Αλλά ο προσανατολισμός είναι εισπράττουμε όσα μπορούμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια πολίτες που χρεωστάνε στην εφορία και δεν μπορούν άκουσα, να πληρώσουν. Από ό,τι άκουσα, κύριε Βίτσα, εσείς θα αυξήσετε τους φορολογικούς συντελεστές. Οπότε... Θα πρέπει να γυρίσετε από τα άλλα αυτοί να ακούτε καλύτερα. Αλλά δεν το άκουσα. Εσείς θα τους μειώσετε τους φορολογικούς συντελεστές. Βεβαίως και θα αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Και τα δύο μαζί. Θα μειώσετε τους φόρους και θα αυξήσετε τα έσοδα. Επειδή εδώ έχουμε έκρηκτους οικονομολόγους, θα μας πούνε πώς γίνεται αυτό. Θα πρέπει να σας πούν δύο πράγματα τα οποία τα γράφουν και στις πρώτες σελίδες των οικονομικών βιβλίων. Μάλιστα. Ότι μπορεί να έχεις περισσότερα φορολογικά έσοδα με τους ίδιους φόρους, ότι μπορεί να έχεις περισσότερα φορολογικά έσοδα μειώνοντας. Κύριε Βίτσα, η μερίδα του λέοντες με ένα απλό, απλοϊκότατο κύριε Βίτσα, όταν χτυπάς την παραοικονομία, όταν χτυπάς τη διαπλοκή και τη διαφορά, θα πάρεις περισσότερους όταν φόρους. Κάνεις περισσότερες ελέγχους, τότε Βίτσα, στις πηγές. Άλλο να πάρουμε φόρους από άλλους ανθρώπους για να αυξήσουμε τα έσοδα και άλλο να μειώσουμε τους φόρους για να αυξήσουμε τα έσοδα. Πριν 1,5 λεπτό μας είπε, μα είναι δυνατόν, αν λειτουργεί η κυβέρνηση με αυτή τη λογική, τότε γι' αυτό, τότε κατά τη γνώμη σας, καλώς κάνει και φορολογεί εισοδήματα που δεν έχουν εισπραχθεί, είτε γιατί δεν έχουν πληρωθεί, οι εμπιστωτοί, είτε γιατί το κράτος αλλά και άλλοι ιδιώτες χρωστάνε σε ιδιώτες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να προχωρήσουμε την κουβέντα, κύριε Βίτσα, πρέπει να σας πω ότι εδώ ασκείται κριτική και σε εσάς, βέβαια, η μερίδα του λέοντος κριτικής είναι στην κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση σήμερα. Αύριο, αν είσαστε εσείς κυβέρνηση, σε εσάς ήταν η μερίδα του λέοντος κριτικής. Αλλά όμως ασκείται κριτική σε εσάς και αποτυπώνετε στις δημοσκοπήσεις και το εισπράτετε αρνητικά και αρκετά στελέχη σας εδώ το έχουν ομολογήσει ότι υπάρχει μία θολότητα. Παρά το γεγονός ότι εσείς λέτε ότι εμείς το λέμε, το ξαναλέμε. Και φταίτε αυτοί, μου είπε. Υπάρχει και μια διγλωσία από ορισμένα στελέχη σας ή που δεν έχουν την, αν θέλετε, τη ρητορική ικανότητα να πούν το ίδιο πράγμα. Μυαλό έχουν και πολλοί, δεν θέλω να τους προσβάλλω. Αλλά μπορεί να μην μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα με τον Τίνο Σιωμόπουλο που τα ξέρει καλύτερα. Και πολλές φορές είναι αλληλοσυγκρουόμενες οι απόψεις ό,τι αφορά το φορολογικό, σε ό,τι αφορά την ίση κατανομή των βαρών, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των αδικιών. Αυτό είναι το θολό σημείο το δικό σας. Το οποίο το έχετε ομολογήσει κι εσείς. Άρα, επ' αυτού του θολού σημείου να το πρέπει βελτιώσουμε. Πρέπει να το ξεθολώσετε. Όχι, να το βελτιώσουμε στην ρητορική, αν θέλετε, της, και στην ενιαία εκφώνηση. Να το βελτιώσουμε. Όμως. Στην ενιαία έκφραση. Στην ενιαία έκφραση. Και να το μην φανεί ότι ο Σταθάκης λέει άλλα. Ο Μιλιός λέει άλλα. Ο Τσακαλώτος λέει άλλα. Ο Βίτσας λέει άλλα. Και να το κάνει όμως. Γιατί αυτό σας κατηγορούν. Σαφέστατης, πρέπει και εσείς να ομολογήσετε ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στη μεταπολιτευτική περίοδο που και εσείς και εγώ την παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά, όπου κόμμα, πολιτική δύναμη έχει υποστεί τέτοιου είδους μέσα σε εισαγωγικά ανάκριση επί των θέσεών του, και όμως εγώ λέω θα ότι είναι η μοναδική, είναι η μοναδική ελπίδα, έχω ξαναπεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις κρίνονται στο χώρο, στο χρόνο και στις βάσεις των πολιτικών τους θέσεων. Τώρα έχει αρχίσει και κρίνεται το ποτάμι. Εγώ, ναι, άκουσα ότι θα δώσει περαιτέρω. Έδωσε, λέει, κάποια σημεία, κάποια στοιχεία. Αλλά νομίζω το ποτάμι που χτυπάει και εσάς, χτυπάει και το Πασόκ, χτυπάει και τους ανεξάρτητες βάσεις. Δεν μας πάρει το ποτάμι. Μας πήρε το ποτάμι. Ο κύριος Κουτσούκας κάνει πολύ όμορφα, πολύ όμορφα και πραγματικά εγώ από θέλω να πω ότι του ποταμού είσαστε. Καλό είναι μαζί με την οργή ο κόσμος να αρχίσει και οι δυνάμεις να αρχίσουν να χαμογελούν, κάνει τους άλλους να ανησυχούν όταν χαμογελάει. Μάλιστα. Άρα λέω ότι αυτό να το βελτιώσουμε και συγχρόνως βέβαια αυτή η σαφήνεια να πάει ακόμα βαθύτερα, γιατί αυτά που έχουμε να αναλάβουμε είναι και δύσκολα από τη μία μεριά. Πάντως, αν και απαιτούν αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Αν μου επιτρέπεις να κάνω σχόλιο σε αυτά που λέτε. Ναι, βεβαίως, ενώ θα δούμε τώρα τους